ίδια κυβέρνηση, ο κύριος Παντελής Τζορτζάκης. Προηγήθηκε η κατάθεση Στεφάνου στο άγαλμα του άγνωστου στρατιώτη. Εκεί υπήρχαν αποδοκιμασίες έντονες. Πέσαν και κάποια αυγά, έμαθα πριν από λίγο. Οι δημιουργίες των μάτων. Εμείς βλέπουμε εδώ, τώρα αυτή τη στιγμή ζωντανά, υπάρχει κάποια ένταση, Φανή, μπορούμε να διακρίνουμε. Ναι, περίγραψε μας λίγο. Διάφορα, πέφτουν αυγά, πέφτουν. Αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποιος επίσημος εκεί για τους πέφτουν αυγά. Οι επίσημοι αποχωρούν, φεύγουν. Οι επίσημοι φεύγουν από την εξέδρα. Βλέπουμε λοιπόν τους διαδηλωτές συμπλέκονται με την αστυνομία. Προστατεύονται από δυνάμεις των ΜΑΤ, ωστόσο είναι εξαιρετικά αγανακτισμένοι πολίτες, άνθρωποι κάθε ηλικίας είναι εδώ, παιδιά, μεγαλύτεροι άνθρωποι, μεμονωμένοι πολίτες. Η παρέλαση δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει ποτέ, Μαρία. Παρακολουθούμε, Φανή, εμείς την ένταση που έχει προκληθεί και τα επεισόδια που μας περιέγραφες πριν από λίγο. Οι επίσημοι μας λες αποχωρούν και από εκεί, από το Ηράκλειο. Δεν γνωρίζουμε αν θα γίνει παρέλαση και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Εμείς παρακολουθούμε το σκηνικό της έντασης αυτή τη στιγμή, με αγανακτισμένους πολίτες να φωνάζουν, να ευρίζουν και να πετούν αυγά εναντίον των επισήμων που βρίσκονταν εκεί για να ξεκινήσει η παρέλαση στο Ηράκλειο. Ακριβώς αυτό γίνεται τώρα. Έχουν ήδη απομακρυνθεί, έχουν πάει πίσω από την πίσω μεριά της εξέδρας. Προστατεύονται. Ας προχωρήσουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, Φανή, δεν έχουμε άλλο χρόνο εμείς. Να σε ευχαριστήσουμε. Εντάξει, πάρα πολύ. Περισσότερες λεπτομέρειες θα